Λοιπόν, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση που έκανα, που ανέβασα μια φωτογραφία το χέρι μου, πώς έχει γίνει από το σάκο. Τον σάκο τον δουλεύω λιγότερο από μια εβδομάδα. Μπήκαν κατευθείαν να κάνουν κριτική. Όχι, είναι από το κρύο ο ένας. Λες και βρήκαμε κρύο εμείς εδώ στη Ρόδο. Άμα βρείτε κρύο, φέρτε και μπροστά εδώ. Έτσι. Ο άλλος, έχεις δει χέρια από οικοδόμους και αγρότες. Ναι, ανόητε, έχω δει χέρια από αγρότες και οικοδόμους και γι' αυτό λέμε συνέχεια να μην φοράτε γάντια για να ψήνονται τα χέρια σας. Ναι, ανόητε. Εσύ ανόητε που λες ότι είναι από το κρύο, τα δείχνουμε όχι για να δείξουμε τα χέρια μας ότι κάναμε κάτι. Δείχνουμε τα χέρια μας για να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει ένας πυγμάχος. Βγαίνει ο άλλος, λέει, έχεις διψημένο χέρι. Ναι, ανόητε, έχω διψημένο χέρι όταν το έκανα πριν 20 χρόνια και βαρούσα κορμούς από δέντρα. Ναι, ανόητε, έχω διψημένο χέρι. Δεν δείχνουμε όμως το χέρι μου για να δείξω το χέρι μου. Δείχνω το χέρι μου για να σου πω ότι πρέπει να δουλέψεις με κάποιο τρόπο και αυτό το πράγμα. Όπως έχουμε μιλήσει και για τους αγρότες και για τους οικοδόμους και για τους πυγμάχους και για τους παλαιστές και για όλα τα ρημάδια και για τους φιλοσόφους χωρίς να είμαστε φιλόσοφοι, έτσι θα μιλήσω και γι' αυτό. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, βούλωσέ το καλύτερα από το να πεις την ανοησία σου. Εδώ προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι στα πάντα. Και σε αυτό. Και το δείχνω για να γίνω πρώτος εγώ καλύτερος. Εντάξει. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κάνουμε εδώ τόσο καιρό σε αυτό το κανάλι, τι κάνετε εδώ. Θα σας βάζω φωτογραφίες με ξυρισμένα ανδρικά ποδαράκια που σου δείχνουν τετραγέφαλο. Που μπαίνεις και λες, α, τι ωραίος τετραγέφαλος. Για τέτοια είστε. Για ξυρισμένα ποδαράκια. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο ανεβάζω ωραίες ασκήσεις για πολεμικές τέχνες. Εκτός αν μας απαγορεύσετε να το κάνουμε και αυτό.